Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Η δόξα ανήκει στον Αλλά και η ειρήνη και η ευλογία του Αλλά να συνοδεύουν τον τελευταίο του προφήτη, τον Μουχαμμέν, Sallallahu alayhi wassalam. Έλαβα ένα μήνυμα από γνωστό μου, ο οποίος μου έστειλε μία ανάρτηση ενός γνωστού πολιτικάντη, οπαδού της μουσουλμανικής αδελφότητας, τον Ιχουάν Ελμουσλιμίν, της γνωστής αυτής πολιτικής σέκτας, της ερετικής γκρούπα, η οποία έχει καταδικαστεί από τους λόγιους του Ισλάμ, από την α, Ισλαμική Ορθοδοξία, αυτό που λέμε Σουνιτισμό, ο πολιτικά της αυτός, όπου είναι ή ήταν, δεν γνωρίζω, δημοσιογράφος και αφού παρίστανε για ένα χρονικό διάστημα και τον Ιμάμι, ασχολήθηκε με την πολιτική, με την ιδεολογία της αριστεράς. και αυτό διότι προφανώς το χρήμα δεν βγαίνει από την ιεραποστολή, δεν βγαίνει από την προσκόλληση και το κάλεσμα στο κοράνι και στην Σούννα βγαίνει από την πολιτικοποίηση και την κομματικοποίηση. Ε, να το πω αλλιώς πιο έτσι. ...ξεκάθαρα από, το, από την ιδιότητα του να είσαι πολιτικά πολιτικάντης. Και θα αιτιολογήσουμε αυτήν την έκφραση για ποιο λόγο τη λέμε. Θέλω να σας διαβάσω την ανάρτησή του που μου στάλθηκε... ...και να βασίσω αυτήν την ηχητική ομιλία σε αυτήν την ανάρτηση... ...να την σχολιάσουμε, έχοντας ως παράδειγμα αυτήν την ανάρτηση... Και με βάση αυτή επίσης να τονίσουμε ορισμένες βασικές μεθοδολογικές αρχές του Ισλάμ και της Ισλαμικής Ορθοδοξίας, τον Αχλουσούνα, τον Σελεφιήν, και ταυτόχρονα να προειδοποιήσουμε τα αδέλφια μας και τις αδελφές μας από τις καταστροφικές συνέπειες αυτών των ιδεολογιών που εμπεριέχονται σε αυτήν την ανάρτηση και μασκαρεύονται πολλές φορές με το Ισλάμ. Συνεπώ, μπορούμε να εκλάβουμε αυτό το ηχητικό και ω ένα μάθημα, μία παράδοση. Γιατί όχι. Μα λέει αυτό ο πολιτικάντη ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση στον πολιτικό ακτιβισμό, στην πολιτική, στην ενασχόληση με τα κόμματα, με τις εκλογές, διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα έρθει αλλαγή, διότι αυτά λέει, επηρεάζουν τη ζωή μας. Λέει συγκεκριμένα η πολιτική είναι πολύ πιο σημαντική από πολλές από τις ανησυχίες που έχουμε. Πολλά πράγματα λέει δεν έχει, δεν έχουν σημασία και φέρνει έτσι κάποια κάποια παραδείγματα, αλλά στην πολιτική λέει όλα παίζουν ρόλο, διότι μας επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά οι εκλογές αλλάζουν τη ζωή μας, η άνοδος των κομμάτων, η αλλαγή νόμων και συνταγμάτων, οι σχέσεις μας με κόμματα και πολιτικούς, η ικανότητά μας να επηρεάζουμε δημόσιες υποθέσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ω εκ τούτου λέει χρειαζόμαστε περισσότερο προσοχή σε αυτό που είναι επιδραστικό στη ζωή μας. Τι είναι επιδραστικό στη ζωή μας σύμφωνα με αυτόν, η πολιτική, ο πολιτικός ακτιβισμός, η ανασχόληση. Τώρα, αυτά τα λόγια, αυτή την ρητορική, αυτό το αφήγημα που μόλις ακούσατε να περιγράφω, είναι λόγια βγαλμένα από τα κλασικά αφηγήματα των αδελφών μουσουλμάνων, αυτής της έκτας, τα οποία προπαγανδίζονται στην ούμα, στην οικουμένη Anyway, noi, στους μουσουλμάνους της οικουμένης εδώ και πολλές δεκαετίες. Ποιο είναι το πρόβλημα με αυτά τα αφηγήματα. Αυτά τα αφηγήματα είναι υπεύθυνα για την καταστροφή της ούμμα. Για την κατάσταση την οποία βρίσκεται η ούμμα. Είναι υπεύθυνα για αυτά που βιώνουν τα αδέλφια μας στην Παλαιστίνη, στη Συρία, στο Αφγανιστάν, στη Λιβύη, στο Ιράκ, στη Μέση Ανατολή γενικότερα είναι αυτά τα αφηγήματα που εξαπάτησαν, εξακολουθούν να εξαπατούν πολλά αδέλφια μας, γεμίζοντάς τους με συναισθηματισμό και όχι με ουσία, γεμίζοντάς τους με επικλήσεις σε συναισθήματα και όχι σε πραγματισμό και λογική, γεμίζοντάς τους με αιρετικές μεθοδολογίες και προσεγγίσεις για τα κοινά και όχι προσεγγίσεις με βάση το Κοράνι και την Σούνινα. Είναι αυτές ακριβώς οι ρητορικέ που δημιούργησαν την Αραβική Άνοιξη, την ψεύτο Άνοιξη, που στην πραγματικότητα ήταν ο χειμώνας μας. Ήταν Άνοιξη για την Δύση, ήταν Άνοιξη για τους εχθρούς του Ισλάμ. Αφού η ίδια η Δύση ενορχίστρωσε μαζί με αυτές τις έκτες, τις πολιτικοποιημένες γκρούπε οπαδών, εξτρεμιστικών, εξτρεμισμών, ριζοσπαστικοποιημένων, τρομοκρατών, με τη συνεργασία τους δημιούργησαν όλο αυτό το χάος και τις χαοτικές επαναστάσεις και τις δολοφονίες ανθρώπων. Τι δημιούργησε η ψευτοάνοιξη, ερήπια σε όλη την Μέση Ανατολή. Γενικότερα είμαστε πολύ επιρεπείς, δεκτικοί σε αυτόν τον συναισθηματικό λόγο και όχι στον ρεαλισμό αν υπήρχε μια βασική γνώση για το Κοράνι και την Σούνα. Βασική, έστω. Θα καταλαβαίναμε αμέσω ότι όλη αυτή η προσέγγιση όχι απλά είναι λανθασμένη, όχι απλά είναι άκυρη, όχι απλά είναι άστοχη, αλλά εναντιώνεται, στέκεται τόσο εχθρό ενάντια στη θρησκεία μα. Και αυτό διότι η λύση των προβλημάτων μα, και δεν θα σταματήσουμε να το λέμε ποτέ, θα το λέμε ξανά και ξανά και ξανά, η λύση των προβλημάτων μα δεν είναι ο πολιτικός ακτιβισμός. Δεν είναι η ανασχόληση με την πολιτική. Η λύση των προβλημάτων είναι η επιστροφή στη θρησκεία. Έχοντας ως βάση το Κοράνι του Αλλάτα Παρακαλώ και την προφητική μεθοδολογία του Μουχέμμετ και το κλειδί για να κατανοηθούν, να μεταφραστούν, να ερμηνευθούν, είναι η κατανόηση των μαθητών του προφήτη τον Σαχάβα. Έχουμε ανάγκη αυτό που τόνιζαν και τονίζουν συνεχώς οι ουλαμά, οι λόγοι της θρησκείας, από τέσφια και τόρμπια, παιδεία και εξαγνισμός. Τι εννοούμε παιδεία, Ισλαμική παιδεία και τι εννοούμε εξαγνισμός. Εξαγνισμός από την πλάνη, από την αίρεση, όπως, αυτέ, όπως από αυτές τις γκρούπε. Εξαγνισμός από όλες αυτές τις καινοτομίες που προσπαθούν να εισέλθουν στο δόγμα και στην μεθοδολογία. Αυτό θα επηρεάσει θετικά τις ζωές μας. Αυτό θα αλλάξει την κατάστασή μας και αυτό θα μας κάνει να αναπτυχθούμε και όχι ο πολιτικός ακτιβισμός, ο οποίος πολιτικός ακτιβισμός αποδεδειγμένα, τεκμηριωμένα ιστορικά, ήταν η ταφόπλακά μας. Σαφώς, και πρέπει αυτό να το διευκρινίσουμε, έχει την θέση του η αναφορά και έχει το ρόλο του η αναφορά στα κοινωνικά θέματα που μας τριγυρίζουν. Η κατανόηση αυτών, αλλά αυτό επιστρέφει στους γνώστες και όχι στον καθένα. Και αυτά ακόμα δεν είναι η προτεραιότητα, ούτε ποτέ ήταν. Η προτεραιότητα είναι το τεουχίδ, ο μονοθεϊσμός και η εφαρμογή της σούνα του προφήτη σαλλαλλάχου και δυστυχώς όταν ο πολιτικός ακτιβισμός έγινε προτεραιότητα και μπήκε σε δεύτερη φάση η τήρηση της θρησκείας με την σωστή κατανόηση, αυτό λειτουργήσε ως καταστροφή της ούμα και το περίεργο είναι ότι δεν καταλαβαίνουν πού είναι το πρόβλημα και πού είναι η λύση. Η προτεραιότητα είναι η εφαρμογή της πίστης σε πράξεις και θα το δούμε αυτό μέσα από το Κοράνι και από τα χαντίδια του προφήτη Αλήθις, και θα δούμε πώς αναιρείται ο λόγος αυτός που μόλις ακούσατε πριν από την ανάρτησή του, αν θέλουμε να αλλάξει προς το θετικό η κατάσταση, η κατάστασή μας, αυτό που βιώνουμε, η απάντηση δεν είναι η ανασχόληση με την πολιτική, δεν είναι η ανασχόληση με τα κόμματα, δεν είναι η ανασχόληση με τις εκλογές, αλλά η ανασχόληση με το μορφωτικό μας επίπεδο, το κομμάτι της πίστης μας ή εφαρμογή της. Ο πολιτικάντης εδώ, αυτός και οι ομοίοι του. Τι μας λένε. Τι είναι αυτό που πολλές φορές έρχονται ως αφήγημα για να προκαλέσει το συνέστημα. Ξέρουν πολύ καλά ότι στο τραπέζι του διαλόγου, αν θα μπει η λογική και η επιχειρηματολογία με βάση τον αποκεκαλυμμένο λόγο του Αλλά τα και τη Σούνα, δεν, δεν θα μπορούν να σταθούν, θα τρέξουν να κρυφτούν. Αλλά εδώ έχουν συμφέρον η πολιτική καρέκλα, η εξουσία, και παίζουν με σένα σαν μαριονέτα με τα συναισθήματά σου. Και δεν το καταλαβαίνεις. Δεν, δεν θες να το καταλάβεις. Παράδειγμα το, αυτό που γίνεται με την Παλαιστίνη. Και σου λένε οι διεφθαρμένοι κυβερνήτες, οι κακοί κυβερνήτες που κάθονται και κοιτάνε, οι κυβερνήτες γενικότερα που μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση. Η απάντηση είναι ότι αν θε να αλλάξουν οι διεφθαρμένοι κυβερνήτε, δεν είναι μέσα από τον πολιτικό ακτιβισμό όπω νομίζει, όπω σε έχουν ποτίσει με αυτή την πλάνη. Είναι εσύ πρώτα πρέπει να αλλάξει. Αυτό σου λέει ο κύριο σου, ο Θεό σου, και αυτό λέει ο προφήτη σου, Σολολάχου Αλλά εσύ πεισματικά αρνείσαι να, το, να ανοίξει τα μάτια σου και τα αυτιά σου σε αυτό. Πιστεύει ότι ο κυβερνήτη είναι διεφθαρμένο, τότε πρώτα εσύ, αλλά ω στάθηκε διεφθαρμένο. Θε το κυβερνήτη να έχει θρησκευτική συνείδηση. Τότε πρώτα εσύ πρέπει να έχει θρησκευτική συνείδηση. Όλη του η έννοια, όλη του η ενέργεια, όλη του η στρατηγική είναι η επανάσταση. Η εναντίωση προ τι κυβερνήσει αυτέ. Αυτό είναι ο σκοπό. Και ο σκοπό αυτό δεν έχει να κάνει με έναν με μία έγκυρη ανησυχία, προβληματισμό. Είναι η καρέκλα της εξουσίας που λιγουρεύονται. Αυτό ήταν, είναι και θα είναι η Ιχουάν και όλα τα γκρουπάκια που είναι όμοιά τους. Δεν τους ενδιαφέρει καμία αλλαγή και κανένα καλό της Ούμα, κανένα καλό της Παλαιστίνης, τίποτα. Αν τους διέφερε, θα επέστρεβαν στο Κοράνι και στην Σούνα και θα έκαναν πράξη αυτά που λέει. Είναι ή δεν είναι η θρησκεία μας ένας ολοκληρωτικός τρόπος ζωής που διέπει όχι μόνο το θρησκευτικό και το πνευματικό αλλά και τη συμπεριφορά μας και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις μας προς τις καταστάσεις αν είναι γιατί δεν ακολουθούμε αυτά που λέει η θρησκεία και τους προκαλώ τους προκαλώ να μας πουν μία αναφορά σε πολιτικό ακτιβισμό που λένε τα κείμενά μας στο Ισλάμ τους ενδιαφέρει να κερδίσουν την εξουσία η ιστορία έγραψε έγραψε η ιστορία και πρόσφατα έγραψε η ιστορία ότι όταν την κέρδισαν για λίγο την εξουσία η Χουάν, με σύμμαχο τη Δύση, προδοτικά, ενάντια στις Ισλαμικές χώρες, τίποτε από όλα αυτά που δήθεν έλεγαν, φώναζαν, τσίριζαν, τίποτα δεν κράτησαν, τίποτα δεν τήρησαν. Λαϊκιστές, δημαγωγοί, απατεώνες έτσι όπως εκφράζεται μέσα από τον πολιτικό ακτιβισμό. Μας λέει ότι η πολιτική είναι επιδραστικός παράγοντας για τη ζωή του μουσουλμάνου. Όχι, δεν είναι. Ποτέ δεν θα είναι ο πολιτικός ακτιβισμός. Επιδραστικός παράγοντας, φουκαρά, που δεν καταλαβαίνεις, είναι η πίστη σου, είναι η εφαρμογή της πίστης σου με πράξεις. Εκεί είναι η επιτυχία και εκεί βρίσκεται η νίκη. Ο πολιτικός ακτιβισμός έχει αποδειχθεί μέσα από όλη την ιστορία αυτών των, των, των σεκτών, είναι εξευτελισμός, χασούρα, χασιμοχρόνου, αδιέξοδο και ευκαιρία για τον εχθρό να σε ποδοπατήσει. Αλλά δυστυχώς αυτοί που είναι εύκολοι και δυστυχώς είναι πλειοψηφία, συγκινούνται με επικλήσεις στο συνέστημα. Εκτός για αυτούς που Allah έχει, έχει δώσει ράχμα και κατανόηση. Αυτοί που συγκινούνται με επικλήσει στο συνέστημα δεν θέλουν να δουν την πραγματικότητα. Εκτό για αυτού που χορταίνουν μόνο με λόγια και ονειροπολικέ καταστάσει. Τίποτα άλλο. Ο Λότα Μπάρακα Οτεάλα λέει στο σόρτε Νούρ και εδώ πάμε να δούμε τα κείμενα που του ισοπεδώνουν. Ο Λότα λέει Νούρ, 55. Ο υποσχέθηκε σε εκείνους από εσά που έχουν πιστέψει και έχουν κάνει ενάρετες πράξεις ότι θα τους χαρίσει την κυριαρχία στη γη. Όπως είχε δοδεί σε εκείνους που έζησαν πριν από αυτούς και θα στερεώσει τη θρησκεία τους που την έχει διαλέξει για αυτούς και θα αλλάξει την κατάστασή τους έπειτα από το φόβο που είχαν και θα έχουν ασφάλεια και ειρήνη. Ποιοι είναι αυτοί, αυτοί λατρεύουν μόνο εμένα, λέει ο Allah. Και δεν κάνουν άλλο πράγμα συνέτερό μου στη λατρεία. Δηλαδή τηρούν τον μονοθεϊσμό, και δεν διαπράττουν σιρκ. Και όποιο αρνηθεί μετά από αυτό την πίστη, αυτή είναι η παράνομη. Σόρτι Νούρ, Αγία 55. Αυτοί λοιπόν που έχουν πιστέψει, λέει ο Allah subhanahu wa ορθά και τηρούν την πίστη του. Τη συνοδεύουν με ανάλογε πράξει. Θα του δοθεί δύναμη σε αυτού, ασφάλεια, ειρήνη. Αλλά προϋπόθεση πρέπει να είναι μονοθεϊστές. Πρέπει να λατρεύουν τον Allah subhanahu wa ta'ala. Πρέπει να ακολουθούν την σούνα του προφήτη Πρέπει να τηρήσουν την σαχάδα του la ilaha illallah. Αυτή είναι η λύση και όχι η πολιτική. Αυτή είναι η λύση που λέει ο Allah σε σώρα του νουρ. Όχι η πολιτική. Ο Προφήτης sallallahu alayhi wa sallam λέει σε αυθεντικό χαδίθ, σε αφήγηση του Θεουμπάν, Σύντομα τα έθνη θα μαζευτούν γύρω σας για να σας επιτεθούν, σαν να πρόκειται να γευματίσουν γύρω από ένα μεγάλο τραπέζι. Ένας από τους σαχάβα γύρισε και είπε στον προφήτη, για ποιο λόγο, Απόστολε του Αλλά, μήπως θα είναι γιατί θα είμαστε λίγοι εκείνες τις ημέρες, θα είμαστε μειοψηφία. Και είπε, όχι, θα είστε πολλοί και θα είστε τόσο πολλοί σαν τον αφρό του ποταμιού, αλλά θα είστε άχρηστοι άχρηστη και όλο θα πάρει τον φόβο από την καρδιά των εχθρό σα και θα ρίξει στην καρδιά σα αδυναμία. Και πώ ορίστηκε η αδυναμία από τον προφήτη Αλή Σαββατού Εσέλα, λέξη λέει είναι η αγάπη για αυτόν τον κόσμο. Θα έχετε αγάπη για τα επίγεια και θα αντιπαθείτε τη μεταθάνατο ζωή. Πρότεινε εδώ μέσα από αυτό το χαρίθ πρότεινε εδώ ο προφήτης σε αυτέ τις καταστάσεις που πραγματικά τα έθνη έχουν γεμαζευτεί εναντίον μας και γύρω μας. Ποια ήταν η λύση, ο πολιτικός ακτιβισμός πρότεινε εδώ κάποια ενασχόληση με την πολιτική ο προφήτης Σαλλαλάχου Αλή Ιουασάλλαμ ή μα έδειξε ακριβώς την πηγή του Ποια είναι η πηγή του προβλήματος, η αγάπη για τα εγκόσμια. Ξύπνα μουσουλμάνε, η αγάπη για τα εγκόσμια είναι που σε κρατάει σκλάβο και η απέχθειά σου για τον θάνατο διότι επιθυμεί την καλοπέραση βάζοντα σε προτεραιότητα τα επίγεια και δεν κοιτά τη μεταθάνατο ζωή. Τι είναι ο πολιτικά τη, ο ορισμό τη προσκόλλησε στα επίγεια, στην καρέκλα τη εξουσία ή στο κυνήγι αυτή τη καρέκλα τη εξουσία, αγνοώντα τα μέσα που θα το εξασφαλίσουν τη μεταθάνατο ζωή. Προσέξτε αυτό το χαντίθ. Προσέξτε αυτό το χαρίθ, αυτό το, χα... αυτό το χαρίθ. Δεν είναι υπερβολή να πούμε να γίνει σημαία ως προς το κομμάτι της μεθοδολογίας για μια αλλαγή. Και πραγματικά αποτελεί την ισοπαίδωση του πολιτικάντη. Χαδίθ αυθεντικό από τη συλλογή του Ιημέμ Εμπνιμέτζε. Λέει ο προφήτης, σαλολόχου, αλήχιου ασέλλαμ. Και συμβουλεύει με πέντε πράγματα. Η ανηθικότητα θα εμφανιστεί ανάμεσα στους ανθρώπους σε τέτοιο βαθμό, ώστε... Θα την διαπράττουν ανοιχτά, δημόσια. Με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν και να εξαπλωθούν ανάμεσά τους επιδημίες και ασθένειες οι οποίες δεν ήταν γνωστές στους προκατόχους τους. Ένα. Δεύτερον. Θα κλέβουν στο ζήγισμα, στο μέτρημα. Με αποτέλεσμα να προσβληθούν με χρόνια γεμάτα δυσκολίες από πείνα και την αδικία των κυβερνητών τους. Θα αρνούνται, συνεχίζει το χαρίθ, να δώσουν την ζακά, την ελεημοσύνη προς τον φτωχό, από τον πλούτο τους, από την περιουσία τους, με αποτέλεσμα η βροχή να παρακρατηθεί για αυτούς. Και αν δεν ήταν για τα ζωντανά, δεν θα έπεφτε βροχή πάνω τους. Θα παραβιάζουν την συμφωνία που έχουν με τον Αλλά και τον Απόστολό του, με αποτέλεσμα ο Αλλά να δώσει την δυνατότητα στους εχθρούς τους να υπερισχύσουν πάνω τους, και να αρπάξουν ό,τι έχουν στα χέρια τους. Και το τελευταίο, εάν οι κυβερνήτες τους δεν αποφασίζουν σύμφωνα με το βιβλίο του Αλλά, και δεν αναζητήσουν κάθε καλό από αυτό που ο Αλλά αποκάλυψε, θα τους κάνει να πολεμούν μεταξύ τους. Χαρίθ, 1400 ετών, προφητεία επακριβώς περιγραφή της κατάστασής μας ακούσατε κάτι για ενασχόληση με την πολιτική Ας, ακούσατε κάτι ως προς την λύση αυτών των θεμάτων που μας που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και είναι όλα αυτά που λέει ο προφήτης είναι η λύση ο πολιτικός ακτιβισμός η λύση είναι η επιστροφή στη θρησκεία και την πίστη και την εφαρμογή της οι πηγές του προβλήματος, των προβλημάτων, είναι η εναντίωση προς τι επιταγέ τη πίστεως. Να τα δούμε ένα-ένα, σε περίπτωση που δεν το καταλάβαμε. Απορείς γιατί υπάρχουν επιδημίες. Άμεση απάντηση, η ανηθικότητα και η ασυδοσία. Ποια είναι η λύση, να ψηφίσεις κόμματα και να συμμετέχεις σε πολιτικές παρατάξεις ή να επιστρέψεις στη θρησκεία σου, μένοντας μακριά από την απαγόρευση. Συνεπώς η λύση δεν είναι πολιτική. Απορείς γιατί υπάρχει πίνα και, αδικία των ηγετών και γκρινιάζεις για την αδικία των ηγετών. Ο λόγος είναι γιατί εσύ σαν λαός αδίκησες και κλέψες το διπλανό σου. Η λύση ποια είναι ο πολιτικός ακτιβισμός ή να σταματήσεις απλά να διαπράττεις αδικήματα και να επιστρέψεις στον Κύριο το Θεό σου. Απορείς για την κλιματική κρίση ο λόγο είναι η τσιγκουνιά σου και η άρνησή σου να δώσει το φτωχό. Θέλει αλλαγή, δώσε ελεημοσύνη. Εσπλαχνί σου αυτόν που έχει ανάγκη. Είναι εδώ η πολιτική ενασχόληση το απαραίτητο το ζητούμενο. Όχι. Είναι η θρησκευτική σου υποχρέωση. Απορείς γιατί ο εχθρός εισβάλλει στην πατρίδα σου και σε κατακτά ο λόγος είναι ότι παραβίασες πρώτα εσύ τη συμφωνία σου με τον κύριο σου. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δοθεί η δυνατότητα στους εχθρούς σου να σε καταπατήσουν. Η λύση είναι η πολιτική ή να επιστρέψεις στη συμφωνία που έχεις με τον δημιουργό σου. Ξύπνα μουσουλμάνε. Και τέλος, απορείς για την εμφύλια σύγκρουση. Ο λόγος είναι ότι δεν ορίζεις. Δεν ορίζεις την ζωή σου, την ηγεσία σου με βάση αυτά που αποκάλυψε ο Allah είναι η λύση πολιτική ή η επιστροφη στο λόγο του Αλλά και στους κανονισμούς του. Συνεπώς τι μένει, τι έμεινε, ο προφήτης Σαλλαλάχου μέσα από αυτό το χαρίθ, από τη συλλογή του Ιμέμ Εμπνιμέτζα, χαρίθ αυθεντικό, ανέλησε πέντε, σε πέντε γραμμές τα βασικά προβλήματα και τις αιτίε τους και σε κανένα από αυτά δεν ανέφερε τη λύση να είναι πολιτική παρά μόνο η επιστροφή του ατόμου, του λαού στις επιταγές της πίστεως και στην εφαρμογή τους με ειλικρίνεια, ως πότε θα παραμείνουμε τυφλοί. Ως πότε θα επιτρέπουμε σε πολιτικάντιδες και σε αυτούς που σου ξεσηκώνουν το συνέστημα να είσαι φτερός στον άνεμο. Αν δεν αλλάξουμε εμείς δεν θα αλλάχτεί η κατάστασή μας. Λέει ο Αλλάτα Μπαρακαβατά Άλλα στο Σρότ Ραντ, Άγια νούμερο 11. Ο Αλλά ποτέ δεν θα αλλάξει την κατάσταση ενός λαού αν αυτοί οι ίδιοι δεν αλλάξουν ότι είναι μέσα στις ψυχές τους. Χαρίθ αυθεντικό Χαρίθ αυθεντικό από, σε αφήγηση μάλλον, το Άμαρο Μπνελ Χατάμ, ραδιαλάχου άνχου, που λέει, ήμασταν λαός που ζούσε στον εξευτελισμό και ο Αλλά μας έδωσε τιμή και αξιοπρέπεια μέσα από το Ισλάμ. Αν λοιπόν αναζητήσουμε τιμή και αξιοπρέπεια από κάτι άλλο, παρένθεση όπως κάνουν αυτοί οι πολιτικάντιδες, κομμουνισμός, εθνικισμός, σοσιαλισμός, δεξιά, αριστερά, άκρο δεξιά, άκρο αριστερά. Εάν λοιπόν αναζητήσουμε τιμή και αξιοπρέπεια από κάτι άλλο, λέει ο Όμαρ, πέρα από αυτό που ο μα μας τίμησε με αξιοπρέπεια πέρα από το Ισλάμ, τότε ο Αλλά θα μας ρίξει και πάλι στον εξευτελισμό και μάθε μουσουλμάνε ότι είσαι και πάλι στον εξευτελισμό. Για αυτές τις νοοτροπίες. Λέω είμαι Μέλικ. Λέει ο Ιμέ Μάλικ, τίποτα δεν θα ωφελήσει και δεν θα διορθώσει τις επόμενες γενιές της Ούμα παρά μονάχα αυτό που ωφέλησε και διορθώσε την πρώτη γενιά της Ούμα. Τι ωφέλησε και διορθώσε την πρώτη γενιά της Ούμα. Ο πολιτικός ακτιβισμός, η ενασχόληση με την πολιτική, η κομματικοποίηση, η πολιτικοποίηση ή η τήρηση του Κορανίου και τη Σούνα του Προφήτη Σαλλαλάχου μετά από όλα αυτά τα αιάτα από το Κοράνι και τα αχαδίς του προφήτη Σαλλαλάχου Αλέχου δεν ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε τα πράγματα και την κατάστασή μας σαν ούμα έχοντας ως βάση την καθοδήγηση του Αλλάτα Αλλά ή θα δίνουμε προτεραιότητα στα ρομάτζα των πολιτικάντιδων από τους Ιχουάν ο Allah subhanahu wa ta'ala και ο προφήτη sallallahu alayhi wa sallam, σε καλούν να επιστρέψει με πράξει στην πίστη σου. Οι πολιτικά αντίδες σε καλούν να ασχοληθεί με την πολιτική και την καρέκλα του. Διάλεξε. Αλλά να προσέχει διότι αυτό που θα διαλέξει θα έχει είτε θετικά αποτελέσματα είτε αρνητικέ συνέπειε. Και μετά μην απορεί και μην απορούμε για αυτά που βιώνουμε. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد